Παλικαρίσια νίκη πήρε ο ΠΑΟΚ στα Γιάννενα επί του ΠΑΣ στον Βούρκο των Ζωσιμάδων στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της 17ης αγωνιστικής της Super League με τον γκολ του Λέο Βάτς, πρώτο για φέτος τη σεζόν και συνολικά δεύτερο στην καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Βλαντανίβιτς κατάφερε να πάρει το τρίποντο που την φέρνει στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας, αφήνοντας πίσω του ΑΕΚ και ΠΑΣ Γιάννενα. Οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν στο πρώτο ημίχρονο, στο οποίο πέτυχαν και το χρυσό γκολ, ενώ στο δεύτερο φάνηκε πόσο σωστή ήταν η επιλογή του Ίβιτς να παίξει με τρεις στόπερ που είχαν πολύ καλή παρουσία και είχαν τεράστια συνεισφορά στο να διατηρηθεί το μηδέν παθητικό, όπως ο Γλύκος με το στόπ που έβαλε στο τετατέτ με τον Μαμπουλού στα τέλη του πρώτου ημιχρόνου. Την ίδια ώρα στα άκρα τραβάει ο Παναθηναϊκός το θέμα με την Νόβα, κάνοντας πράξη τα λεγόμενα του Τάκη Μπαλτάκου από την προηγούμενη εβδομάδα. Καθώς με εξώδικό του στην Super League, ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει την διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος πως αν δεν εισπράξει τα χρήματα που προβλέπει η συμφωνία για τα τηλεοπτικά, την Κυριακή η Νόβα δεν θα επιτρέψει την είσοδο των τηλεοπτικών συνεργείων στη Λεωφόρο. Χθες το πρωί, η πράσινη ΠΑΕ έστειλε εξώδικο στη διοργανώτρια αρχή, με το οποίο ξεκαθάριζαν πως αν δεν φροντίσει να εξασφαλίσει την πλήρωμή των χρημάτων, το συνδρομητικό κανάλι δεν θα μπει στη Λεωφόρο την Κυριακή για μετάδοση του αγώνα με τον Λεβαδιακό.